Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Και με την βουλά λοιπόν, μετά το τελευταίο οριστικό spoiler, οι μαχητές κατακτούν την δεύτερη ασυλία και η Μαρία Έντονα θα είναι η δεύτερη μονομάχος για αυτή την εβδομάδα, κλειδώνοντας έτσι το γένος που θα αγωνιστεί για την παραμονή του στο παιχνίδι επιβίωσης. Όμως μένει ακόμη μία ασυλία, η τρίτη κατά σειρά, καθώς εδώ παίζεται η θέση της Κατερίνας Δαλάκα, να βγει στην αρένα για δεύτερη φορά στο φετινό Survivor. Τα σενάρια που παίζουν είναι δύο, καθώς εάν οι κόκκινοι χάσουν και την τρίτη ασυλία, η Κατερίνα βγαίνει αυτόματα στον τάκο, καθώς δεν υπάρχει άλλη γυναίκα. Μιας και οι νέες προσθήκες προστατεύονται για αυτή την εβδομάδα, αλλά ούτε η Ασημίνα δεν μπορεί να ψηφιστεί, καθώς είναι τραυματισμένη και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Στην περίπτωση όμως που χάσουν την τρίτη ασυλία η ομάδα των μαχητών, τότε θα πρέπει οι μπλε να δώσουν μια υποψήφια από την ομάδα τους. Και όπως όλα δείχνουν θα είναι η Μαριλίνα, ενώ όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, ο MVP θα είναι από την μπλε ομάδα, όπως σας έχω αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο. Σε αυτή την περίπτωση ο MVP θα δώσει και πάλι την Κατερίνα, ενώ στην περίπτωση που οι διάσημοι χάσουν και τις τρεις ασυλίες, πράγμα πολύ πιθανό, τότε ενδέχεται να πάμε σε τρεις μονομάχους, αλλά και πάλι θα διεκδικεί την θέση η Κατερίνα. Φυσικά με αυτή την σύνθεση μονομάχων και την καλυπτή στατιστική εικόνα, δεν έχει να φοβάται τίποτα σε αυτή την μονομαχία για αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει και η τρίτη ασυλία, για να κλειδώσει το σενάριο, εάν έχουμε τρεις ή τέσσερις μονομάχους αυτή την εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.